Ρωσικά και συριακά μαχητικά αεροσκάφη έχουν εντατικοποιήσει τις επιδρομές τους στην Ιντλίπ και τη Χάμα στη Συρία. Η Δαμασκός έχει κλιμακώσει τις επιχειρήσεις της στο τελευταίο όχηρο των Ισλαμιστών στη χώρα, καθώς Ρωσία, Ιράν και Τουρκία δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για εκεχηρία. Φόβους για τη χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή του 21ου αιώνα εκφράζει ο ΟΗΕ με τους εκτοπισμένους από την Ιντλίπ να ξεπερνούν ήδη τους 30.000. Το βασικό μας μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρξουν τρόποι αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, ώστε να μην μετατραπεί τους επόμενους μήνες η Ιντλίπ στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή του 21ου αιώνα. Σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην περιοχή που ελέγχεται από την αντιπολίτευση και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Ιντλίπ και γειτονικές μικρές περιοχές όπως την Λατάκια, τη Χάμα και το Χαλέπι. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Συριακής αντιπολίτευσης.